Κορίτσια, τι θα πάρετε? Οικονομία, πολιτική, αθλητικά, gossip, Hollywood, επικαιρότητα. Έφτασε! Θέλω να πάω σαλαμπέρι, που θα είναι πάντα καλοκαίρι. Πέμπτη σήμερα, 7 Ιουνίου, και μας έχουν μείνει μόνο 3 ημέρες για την πανέμορφη Ρόδο. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή θα γνωρίσουμε μαζί τις ομορφιές της και θα τσαλαβουτάμε στις καταγάλανες θάλασσες. Πες μου που και πότε θες, πάμε κάπου διακοπές. Σήμερα σε όλη τη χώρα θα σκάσει λίγο τζίτζικας, καθώς οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 22 έως 30 βαθμούς με ένα ελαφρύ αεράκι το βραδάκι. Τι τα θέλεις? Και άγνωστη σεναριογράφος που έχει υπογράψει πολλά επιτυχημένα σύριαλ σκέφτεται να υποβάλει μήνυση στην εταιρεία παραγωγής γιατί δεν έχει πάρει ακόμα τα λεφτά που της χρωστούν. Είναι η Έλενα Ακρίτα, καθώς ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά, μιας και δεν της έχουν δοθεί ακόμα τα χρήματα για την επιτυχημένη σειρά «Τα μυστικά της ΕΔΕΜ». Βρε κάψε τα όλα και στο Υπουργείο Οικονομικών και ας μην μείνει τίποτα. Τι σημασία έχει αν ο Κοσμάκης έχει να πληρώσει ή όχι τις οφειλές του? Έτσι αποφασίζατε και διατάξτε να προχωρήσουν οι εφοριακοί σε λήψη αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης και κατάσχεσης για την ίσπραξη οφειλών, ακόμα και αν τα χρέη τους δεν έχουν καταστήληξη πρόθεσμα. Σοκαρισμένοι σήμερα το πρωί, χιλιάδες τηλεθεατές έμειναν άφωνοι όταν παρακολούθησαν την άναδρη επίθεση εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής προς τις κυρίες Κανέλη και Δούρου στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη. Συνεργαστήκατε? Δεν ασχολείστε με παλιοκουμούνι, κυρία Δούρου. Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικού, δεν μιλάτε γενικώς. Και εμφανίζετε σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αντεπενούμε. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι. Ένα παράδοξο περιστατικό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που νιώθω την ανάγκη. Δεν χρειάζεται καμία εξήγηση. Όχι, από μένα είναι, θα μιλήσω κι εγώ. Νιώθω λοιπόν την ανάγκη να πω ότι ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο κ. Κασιδιάρης, με χυδαία και απαράδεκτη συμπεριφορά εναντίον αρχικά της κυρίας Δούρου, που της πέταξε νερό και στη συνέχεια χτύπησε άσχημα το πρόσωπο της Διάνας Κανέλη, εάν γίνει ένα κοντινό, έχει η μαυρίλα αυτή που βλέπετε στο μάτι, είναι από χτύπημα. Θα μπορούσε η λεκτική αντιπαράθεση να είναι σε οποιοδήποτε σημείο, αλλά εδώ πέρα έχουμε επίθεση. Άξαμε. Επίθεση η οποία παρακαλώ, είναι άναντι πάνω από όλα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω όμως να χαλάσω τη διάθεσή μου που είναι σε τρελά κέφια αυτές τις μέρες, γιατί το νησί των υποτών μας περιμένει. Θα είναι πάντα καλοκαίρι.